Χαίρετε, λέγομαι Μαριάνθη Πλατσή, είμαι γυμνάστρια και τα τελευταία χρόνια είμαι διευθύντρια στο 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών, στο Ολυμπιακό Χωριό, στην Αττική. Η εισήγησή μου αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία και είναι μέρος της έρευνάς μου στα σχολεία αυτά σχετικά με την καινοτομία. Μάλιστα, παρουσιάζει το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τα σχολεία αυτά. Τα ευρωπαϊκά σχολεία επιλέχθηκαν διότι είναι μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην Ευρώπη. Το σύστημα που ακολουθεί μοιάζει με τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Μάλιστα, είναι ένας συνδυασμός δύο εκπαιδευτικών συστημάτων εθνικών, του γαλλικού και του αγγλικού. Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε απολυτήριο και διευκολύνει τις σπουδές στο εξωτερικό, επειδή τα παιδιά δίνουν τον μπακαλωρέα. Τα ευρωπαϊκά σχολεία στην Ευρώπη όλοι είναι 14. Είναι 5 στο Βέλγιο, 1 στην Ολλανδία, 3 στη Γερμανία, 1 στην Ιταλία, 1 στην Αγγλία, 1 στην Ισπανία και 2 στο Λουξεμβούργο με 24.000 μαθητές. Είναι ιεραρχικά δομημένα σχολεία με απόλυτο άρχοντα, τον διευθυντή, ο οποίος έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Αυτός βοηθείται από 2 υποδιευθυντές, έναν διευθυντή για την πρωτοβάθμια και έναν για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αποτελείται από γυμνάσιο και λύκειο. Ο διευθυντής λοιπόν διανέμει εξουσίες τόσες όσες αυτός επιθυμεί και χρειάζεται να διανύμει. Δεν υπάρχει, αυτό που εννοώ είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά γραπτές αρμοδιότητες, δεν υπάρχουν πουθενά γραπτές αρμοδιότητες για τους 2 υποδιευθυντές του. Η έρευνά μας, το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης έρευνας, είχε 2 στοιχεία. Την κατανεμημένη ηγεσία στα ευρωπαϊκά σχολεία, δηλαδή εάν τα ιεραρχικά δομημένα αυτά σχολεία κατανέμουν ηγεσία και σε άλλους, και την καινοτομία στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ως προς το πρώτο σκέλος, το οποίο δεν παρουσιάζεται εδώ, βρήκαμε ότι όντως, παρόλο που είναι ιεραρχικά δομημένα, υπάρχει κατανομή ηγεσίας και σε εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα, πλην των διευθυντών και των υποδιευθυντών. Η καινοτομία τώρα. Είναι το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και το κύριο ερώτημα με το οποίο ασχολείται η εισήγησή μου σήμερα. Επειδή στη βιβλιογραφία βρήκαμε πολλούς ορισμούς σχετικά με το τι είναι καινοτομία, εμείς επικεντρωθήκαμε στους ορισμούς που έδωσαν οι συγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές που βλέπετε στην οθόνη σας. Και συγκεκριμένα ορίζουμε σαν καινοτομία τη δημιουργία ιδεών, συμπεριφορών ή πρακτικών, δημιουργικότητα και εφαρμογή νέων ιδεών ή τροποποίηση των υπαρχόντων. Και η καινοτομία εξαρτάται από μια υποστηρικτική ηγεσία, από πόρους, ανθρώπινους, τεχνικούς, φυσικούς, από την κουλτούρα της σχολικής μονάδας και από την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Η μεθοδολογία της έρευνας. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε 3 ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο είχε να κάνει με την κατανεμημένη ηγεσία στα σχολεία αυτά. Το δεύτερο, που είναι και η εισήγησή μου, είναι σε ποιο βαθμό λαμβάνει η χώρα η καινοτομία στα ευρωπαϊκά σχολεία και είναι ποιοτική έρευνα. Και το τρίτο, πάλι ποιοτική έρευνα, είναι ποιος είναι ο ρόλος της κατανεμημένης ηγεσίας στην καινοτομία στα ευρωπαϊκά σχολεία. Εμείς είπαμε επικεντρωνόμαστε στην καινοτομία, στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, και σε αυτό συμμετείχαν 8 ευρωπαϊκά σχολεία, τα 5 του Βελγίου, τα 2 του Λουξεμβούργου και το 1 της Ολλανδίας. Η έρευνά μας ήταν ποιοτική, με συνεντεύξεις από 5 από τους 8 διευθυντές και 9 από τους 17 υποδιευθυντές, ποσοστό συμμετοχής πάνω από 60%.
τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ερωτηματολόγιο από έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Κατέμπουρη στη Νέα Ζηλανδία και από το Skull Culture Scale που πήραμε από το Φλαμανδικό Πανεπιστήμιο. Τα δημογραφικά δεδομένα τώρα της έρευνας. Συμμετείχαν καταρχάς 76% εκπαιδευτικοί διορισμένοι. Συγκεκριμένα, όχι διορισμένοι, αποσπασμένοι όπως λέμε, γιατί δεν υπάρχουν διορισμένοι σε αυτά τα σχολεία, είναι διδάσκουν εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Από την Ελλάδα δηλαδή, από την Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από την Πορτογαλία, από την Ισπανία κλπ. Το 76% ήταν διορισμένοι εκπαιδευτικοί των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Το 24% ήταν ορομίστοι, μέσος όρος ηλικίας 50 ετών, με 20 χρόνια διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Και τα ευρήματά μας στηρίζονται σε ημιδομημένες και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σχετικά με την καινοτομία. Η έρευνά μας λοιπόν, η ποιοτική μας έρευνα, απέδειξε ότι οι απαντήσεις που δώσαν τόσο οι διευθυντές και όσο και οι υποδιευθυντές δεν παρουσίαζαν καμία διαφορά, ήταν κοινές. Η έρευνά μας επίσης έδειξε ότι τόσο οι διευθυντές όσο και οι υποδιευθυντές εμπλέκουν τους δασκάλους στην ηγεσία. Άρα λοιπόν, πέρα από το πρώτο ερευνητικό ερώτημα και από το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, παίρνουμε την απάντηση ότι παρόλο που είναι ιεραρχικά δομημένα τα σχολεία αυτά, εφαρμόζουν ατύπως κατανεμημένη ηγεσία, δηλαδή διανέμουν οι τυπικοί ηγέτες, διευθυντές, υποδιευθυντές, ηγεσία και σε άλλους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα. Επίσης, τόσο οι διευθυντές όσο και οι υποδιευθυντές είναι προσανατολισμένοι στην καινοτομία και τολμούν να καινοτομήσουν. Εφαρμόζουν υποστηρικτική ηγεσία, δημιουργούν υποστηρικτικά περιβάλλοντα μέσω συνεργασιών, επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων, προωθούν την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού τους στη λήψη αποφάσεων, διευκολύνουν, υποστηρίζουν και προωθούν εύκολες, ρεαλιστικές και εφικτές καινοτομίες και παρέχουν πόρους και τεχνική βοήθεια αρκετή στο προσωπικό τους. Ακόμα, η έρευνά μας έδειξε ότι οι ηγέτες, τυπικοί και άτυποι, δηλαδή τυπικοί διευθυντές, υποδιευθυντές και άτυποι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, είναι ορατοί και προσβάσιμοι. Χρησιμοποιούν τις ίδιες ηγετικές πρακτικές, αποτελούν πρότυπα για άλλους, ενδιαφέρονται για την πρόοδο των μαθητών τους, παρατηρούν την τάξη, προσέξτε, παρατηρούν την τάξη, όχι ελέγχουν, υπάρχει μία συνεργασία τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών μεταξύ τους στα θέματα της διδασκαλίας, αλλά και υπάρχει και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα έρχονται και οι υποδιευθυντές ή ο διευθυντής και παρίσταται σε ορισμένες διδασκαλίες των εκπαιδευτικών. Όχι με σκοπό να αξιολογήσουν δυσμενώς τον διδάσκοντα, αλλά να βρούνε ποια στοιχεία χρειάζονται βελτίωση στη διδασκαλία των συγκεκριμένων ή γενικά στη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν να τα αλλάξουν και να τα βελτιώσουν. Επίσης, οι ηγέτες εφαρμόζουν εύκολες, ρεαλιστικές πρακτικές ιδέες, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές συζητήσεις, κατανέμουν την ηγεσία σε εκπαιδευτικά θέματα και καινοτομίες που σχετίζονται με αυτά και παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς τους. Συνεπώς, η έρευνά μας καταλήγει ότι οι ηγέτες παίρνουν ρίσκα και καινοτομούν. Δηλαδή, υπάρχει ένας προσανατολισμός προς την καινοτομία στα σχολεία αυτά. Και αυτό, απόδειξη αυτού είναι τα παρακάτω. Καταρχάς, στα σχολεία αυτά έχει
γίνεται γραπτή σαφήνεια ρόλων, ανεπίσημα βέβαια, για όλους όσους εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα. Σας είπα προηγουμένως ότι σαφής καταγραφή αρμοδιοτήτων υπάρχει μόνο για τον διευθυντή. Για όλους τους άλλους δεν υπάρχει τίποτα. Με αποτέλεσμα, για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη ρόλων και για να αποφευθούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ αρμοδιοτήτων, έχουν αποφασίσει τα σχολεία και καταγράφει το καθένα ξεχωριστά για το δικό του σχολείο τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του καθενός που εμπλέκεται στο σχολείο αυτό. Υπάρχει επίσης μεσαία διοίκηση, ανεπίσημα. Είναι μια καινοτομία κι αυτό. Ένα middle management που σκοπός του είναι να βοηθήσει τον διευθυντή και τους υποδιευθυντές στο έργο τους. Ανεπίσημα επίσης υπάρχει σε όλες τις σχολικές μονάδες μια ειδική ομάδα υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς δηλαδή που έχουν το ρόλο συντονιστή, και μπορεί να είναι συντονιστής μαθήματος, μπορεί να είναι συντονιστής τάξης, μπορεί να είναι συντονιστής για τον μπακαλωρεά, ο οποίος τι κάνει, ασχολείται με τα θέματα αυτά και δίνει οδηγίες, φέρνει τους εκπαιδευτικούς κοντά, των ειδικοτήτων κοντά, ή της μιας ειδικότητας να συνεργάζονται μεταξύ τους για τα θέματα, για το πώς θα διδάξουν μια ενότητα κτλ. Και σε ορισμένα σχολεία, ανεπίσημα πάλι, έχει εφαρμοστεί ο συντονιστής σχολικού σχεδίου ανάπτυξης, που δεν είναι τίποτε άλλο από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος εισηγείται, ψάχνει και εισηγείται καινοτόμες πρακτικές για το σχολείο. Το σημαντικό στην έρευνα αυτή είναι ότι δόθηκε ευκαιρία στους διευθυντές και στους υποδιευθυντές να προτείνουν βελτιώσεις μέσα στις σχολικές τους μονάδες. Έτσι λοιπόν, τόσο οι διευθυντές όσο οι υποδιευθυντές προτείνουν επίσημη καταγραφή αρμοδιοτήτων στις διάφορες θέσεις εργασίας, και όχι ανεπίσημα όπως ισχύει μέχρι σήμερα, και προπαρασκευαστική περίοδος για τους διευθυντές, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται από τα δικά τους εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και από την πρώτη μέρα μπαίνουν στα βαθιά, προσπαθώντας να λειτουργήσουν μέσα στα ευρωπαϊκά σχολεία. Προτείνουν επίσης επαγγελματική ακαδημαϊκή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, δηλαδή επιμόρφωση. Εδώ θα πρέπει να πω ότι στα σχολεία αυτά είναι επιβεβλημένο μία φορά τον χρόνο, μία μέρα τον χρόνο να αφιερώνεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση γίνεται από ειδικούς, είτε της ίδιας της σχολικής κοινότητας, είτε από εξωτερικούς παράγοντες, ακαδημαϊκούς κλπ, με βάση προτάσεις που έχουν γίνει από εκπαιδευτικούς. Επίσης, προτείνουν αυτονομία στον προϋπολογισμό για κάθε σχολική μονάδα, λιγότερη γραφειοκρατία, middle management με εξουσία και ευθύνες, ίσο μισθό μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας των δασκάλων, δηλαδή είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας δεν πληρώνονται το ίδιο με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας, και αυτό είναι ένα μείον του εκπαιδευτικού συστήματος αυτού. Καλύτερη επιλογή δασκάλων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ορομίσθιους, συνεργασία στη διδασκαλία μεγαλύτερη και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, γιατί τα σχολεία αυτά θεωρούνται από τους άλλους ως σχολεία elite,
αφού δέχονται μόνο ως μαθητές τα παιδιά των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, λοιπόν, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στα εξής σημεία προς βελτίωση. Ακαδημαϊκή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με προσοχή μεγαλύτερη στους εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Γραπτή επίσημη σαφήνεια ρόλων θέσεων στις σχολικές μονάδες αυτές. Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας δίκτυα και συνεργασίες με τα σχολεία της τοπικής κοινότητας. Μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτονομία της σχολικής μονάδας. Επένδυση στις ανάγκες και την τεχνογνωσία του προσωπικού και καθοδήγηση τον πρώτο χρόνο εργασίας των διευθυντών. Και εδώ έφτασε το τέλος της εισήγησής μου. Αυτό που ήθελα, που θα ήθελα να πω είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι από τις ελάχιστες έρευνες που έχουν γίνει για τα ευρωπαϊκά σχολεία και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η μοναδική που έχει γίνει όσον αφορά την καινοτομία και την ηγεσία που αφορά την ηγεσία στα σχολεία αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Χαίρετε.